και μεγάλωσα στη Χαλκίδα. Αυτή τη στιγμή είμαι στη σπίτι μου, όπου μένω με τη μητέρα μου και τα αδέρφη μου. Τα πράγματα με το Μελέτη δεν είναι και τόσο εύκολα. Ζούμε μία καθημερινότητα πολύ διαφορετική σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους. Ο Μελέτης έχει επιλέξει ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πολλά πράγματα πέρα από σωματική δραστηριότητα και μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Στους αγώνες του Μελέτη δεν πηγαίνω λόγω άγχος. Προτιμώ να τα βλέπω στο βίντεο. Κάθε φορά που ετοιμάζεται να παίξει έναν αγώνα, για μας εδώ πέρα επικρατεί ένας μικρός πανικός, τόσο για τη μάνα μου όσο και για μένα. Όταν έχει ο Μελέτης αγώνες, μαϊρεύω συγκεκριμένα φαϊτά. Μαζί με το Μελέτη κάνουμε και εμείς διατροφή. Ο Μελέτης, λόγω διατροφής και αυστηρού προγράμματος, περνάμε δύσκολα μαζί του, γιατί περιμένουμε κάθε φορά να τελειώσει ο αγώνας, μπας και φάμε κανένα γλυκάκι με τη μάνα μου, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να παίρνουμε παγωτό και να βγαίνουμε έξω στη βεράντα να το τρώμε για να μην μας βλέπει. Δεν είναι μόνο αγάπη, το γουστάρει πραγματικά αυτό που κάνει. Εγώ μέσω του Μελέτη έμεσα έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι. Συζητάμε πολλές φορές πράγματα. Κάθεται ώρες ατελείωτες στον υπολογιστή και παρακολουθεί αγώνες κορυφαίων αθλητών. Ο αγώνας που θα ακολουθήσει στη Θεσσαλονίκη, εννοείται θα είμαστε όλοι παρόντες και πρώτοι εγώ. Δεν θα είμαι μόνο ως αδελφή, αλλά ως μεγάλη υποστήρικτρια και φαν και οπαδός του. Πού είσαι, φιλαράκι? Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι, έτοιμοι. Πες. Θα πάμε. Είμαι έτοιμος. Πάτε, θα λέμε τυχαίως. Άντε. Πάτα. Έλα, έλα, έλα. Σε μικρός ακόμα. Ο επόμενος. Εντάξει, ο Μελέτης ήταν για ακόμα μια φορά τυχερός. Συνήθως πέφτει κλάμα εδώ μέσα, χάνει, αλλά τι να κάνεις, δεν πειράζει, ας κερδίσει μια φορά. Έλα, πάρ' το ζουλάκι σου. Ο Μελέτης μπορεί να είναι καλός στους αγώνες, αλλά εδώ στο παιχνίδι μαζί μου ούτε γύρω δεν βγάζει. Γι' αυτό φάει και το σουβλάκι του. Ξέρεις γιατί ο Κακουμπάβας είναι εφιάλτης, είναι nightmare. Γιατί αν σε πετύχει το κροσέ του Κακουμπάβα, ξυπνάς την άλλη μέρα. Ο Μελέτης είναι και εμφανίσιμο παιδί και με ωραίο σώμα και θεαματικός παίχτης και επιθετικός και η χαρά του κάθε προμότερ. Αλλά ο κόσμος πιστεύω κατά τη γνώμη ότι πρέπει να τον βλέπει να κάνει πιο πολλά παιχνίδια. Το μόνο που μπορεί κανείς να ζητήσει από το Μελέτη παραπάνω είναι να τον βλέπει συχνότερα. Ο Μελέτης είναι τόσο θεαματικός παίκτης που ξεκίνησα να φωτογραφίζω αγώνες kickboxing λόγω αθλητών σαν του Μελέτη. Ο Μελέτης είναι ίσως ο πιο αθλητής της ψυχολογίας από όλους όσους παίζουν στο Best Fighter. Η ψυχολογία του είναι το νούμερο ένα για να αγωνιστείς ένα παιχνίδι. Εάν είναι καλά ψυχολογικά, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ποτέ το Μελέτη Κακουμπάβα. Θα τρέχει να κρυφτείς.
Εάν δεν είναι καλά ο κακουμπάβας, έχεις πάρα πολλούς τρόπους για να τον κερδίσεις. Στον Ολύμπιστο 10, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για πρώτη φορά συγκροτείται τετράδα. Την ίδια νύχτα, τέσσερις θα κατέληγαν φυσικά δύο να παίξουν στο τελικό και ένας θα ήταν ο νικητής που θα έπαιρνε και τη ζώνη Γουάκο. Αυτό που δεν περίμεναμε τίποτα και δυστυχώς συνέβη, είναι λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση να χάσει τον πατέρα του. Ήμουνα βέβαιη φυσικά ότι θα ακύρωνε και βεβαίως δεν θα υπήρχε και κανένα θέμα απέναντι σε κάτι τόσο σοβαρό. Και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον προπονητή του που μου λέει ότι ο Μελέτης θα παίξει κανονικά γιατί θέλει να αφιερώσει τη ζώνη που σίγουρα θα την πάρει στη μνήμη του πατέρα του. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω. Καλά, ξέχαστο θα μου μείνει και το μάτι στην Αγγλία, στο Infusion. Ο Μελέτης έχει πάει εκεί σαν θύμα του Σαλάχ. Να πάει και να πατήσει ο Σαλάχ και να κάνει άλλη μια νίκη ο αείτος και φοβερός Βρετανοάραβας. Και αυτό που γίνεται αφήνει με ανοιχτό στόμα και με ένα σαγόνι τέτοιο και τους θεατές και τον Σαλάχ. Και από εκεί που ένα ολόκληρο γήπεδο φώναζε υπέρ του Σαλάι, μετά το νοκάουτ που δέχτηκε, παγώσαν όλοι, πάγωσε όλο το γήπεδο και ακουγόταν μόνο η γωνία μου. Νομίζω ότι θα βάζα τα κλάματα εκείνη τη στιγμή. Ο Τσάλας χοροπήδαγε, πήδαγε μέσα στο ring, φώναζε, ούρλιαζε στην κάμερα. Τη στιγμή που τράβηξα την κάμερα στο Infusion, δεν είχε καμία σχέση με το νοκάουτ. Ήταν μια στιγμή αυθόρμητη που χάρηκα πολύ επειδή βγήκε όλη η δουλειά που είχαμε κάνει με το Μελέτη. Σκυλέ. Τα καταφέραμε, σκυλέ. Ήρθαμε εδώ με το φίλο μας στο Μελέτη να χαλαρώσει λίγο μετά την προπόνηση. Θα σε λιώσω. Θα τα πούμε μέσα. Μελετάρα, να σε δω και εκτός ρινγκ, φίλε, τι κάνεις τώρα. Γεια σου εδώ. Καμία ελπίδα δεν έχετε. Καμία ελπίδα. Δικαίωση. Καμία ελπίδα. Δικαίωση. Μας έλεγε λόγια, θα σας σκίσω, θα σας κάνω, θα σας δάνω, αλλά φιλαράκι δεν γίνεται να είσαι όλα καλός. Να κάνουμε, εντάξει, προσπάθησα ακόμα λίγο. Ήρθαμε τους φίλους μου εδώ πέρα στην πίστα καρτ να χαλαρώσω λίγο, αλλά θέλω πολύ προπόνηση ακόμα. Δεν κάνουν τα παιδιά καρτ, ειδικά ο Μελέτης, μόνο για μπουνιές είναι αυτός. Ο φίλος μας ο Μελέτης έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Χαλκίδα, φαν. Τους αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης και σαν άνθρωπος γενικότερα και πάνω στη Θεσσαλονίκη θα γίνει χαμός μόνο αυτό σας λέω. Είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ πέρα και μπορούμε και τρέχουμε πάνω στη γέφυρα γιατί αισθάνεσαι ένα δέος, μια απελευθέρωση. Το χειρότερο είναι που κάθε πρωί χρειάζεται να βγαίνω το σπίτι του Μελέτη και να το ξυπνάω χτυπώντας τα κουδούνια και τα τηλέφωνα. Αυτά που λέει ο συναθλητής μου ο Λάμπρος είναι όλα ψέματα. Εγώ πάω και τους ξυπνάω. Καλημέρα, Πασχαλέ. Καλημέρα, σκυλέ. Πώς είσαι, παιδί μου? Όλα καλά. Μπράβο. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Χαλκίδας με το δάσκαλό μου, όπου ερχόμαστε εδώ δύο φορές την εβδομάδα και κάνουμε την πρωινή μας προπόνηση. Εδώ κάνουμε το στίβο, είναι κομμάτι της προετοιμασίας μας. Συνεργαζόμαστε με τον εργοφυσιολόγο κύριο Ρουσόπουλο. Βελτιώνουμε την αερόβια και αναερόβια κατάσταση του Μελέτη. 35-200 μέτρα σε μπροστά, ρίξε λίγο την ένταση! Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, μετά είναι τα δύσκολα.
It's your fucking nightmare. Πολύ δυνατός αθλητής, του αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία της προπόνησης και πιστεύω ότι δεν έχει όρια. Για την προετοιμασία μου στο κομμάτι της ενδυνάμωσης χρειάζεται να κάνω πολλά βάρη. Οπότε καταλαβαίνεις, περνάω πολλές ώρες εδώ μέσα. Πιστεύω είναι από τους δυνατότερους και τους πιο πολυσύνδετους αθλητές που έχω γνωρίσει ως τώρα. Ξεκίνησα το kickbox το 2005, από εδώ από τους μονομάχους Χαλκίδας, με προπονητή τον Τάσο Τσάλα. Ο Τάσος ο Τσάλας δεν είναι προπονητής μου, λέει. Ο Τάσος ο Τσάλας αυτή τη στιγμή είναι ο πνευματικός και αθλητικός πατέρας του Μελέτη. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το Μελέτη και ο άνθρωπος στον οποίο χρωστάει ο Μελέτης όλη την αθλητική υπόσταση. Τα 8 χρόνια που είμαστε με το Μελέτη έχουμε δώσει σημαντικούς αγώνες με Έλληνες και ξένους αθλητές. Έχουμε πολλές νίκες με αρκετά νοκάουτ και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμα πιο δυνατούς αγώνες με πολλές νίκες. Επέλεξα το kickboxing γιατί νομίζω ότι είναι το μοναδικό άθλημα που εκφράζει. Έχω 40 επαγγελματικούς αγώνες. Σκοπός μου είναι να κάνω δυνατούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολύ καλός, πολύ καλός. Στα πλαίσια της προετοιμασίας του Μελέτη είναι καλό να κάνει προπόνηση και κάποια δυνατά σπάρινγκ με πιο βαριούς αθλητές για να μπορέσει να δέχεται κάποια χτυπήματα τα οποία θα τον εμποδίσουν να είναι πιο δυνατός πάνω στο ring. Πάμε, έτσι, μπράβο. Πάμε, Μελέτη, αυτό δούλευε, έτσι, μπράβο, αυτό, πίεσε, έτσι, αυτό. Πολύ καλό, Μελέτη, έτσι, μπράβο. Σήμερα κάναμε σπάρι με το Μελέτη. Την επόμενη φορά θα χρειαστώ μάλλον αυτό. Από το Showtime δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση. Όταν μπαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι, είσαι έτοιμος και για την νίκη, και για την ήττα και για τον νοκάουτ. Σοκαρίστηκα πρώτα απ' όλα. Ήξερα ότι και οι δύο είναι επιθετικοί, ήξερα ότι θα γίνει παιχνιδάρα, αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Κανένας δεν το περίμενε. Μου έγινε πρόταση από το Best Fighter να παίξω τον Παδημητρίου. Εγώ το κυνήγα και το ζήταγα εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι και φυσικά δέχτηκα αμέσως. Από το match του Showtime μέχρι το match του Best Fighter έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχει αλλάξει και ο Μελέτης και ο Παπαδημητρίου. Ο Κακουμπάς θα έλεγα ότι είναι δήμαρχος, πολλοί κόσμος τον υποστηρίζει. Οπότε αν πετύχει μία νίκη απέναντι στον Νίκο Παπαδημητρίου στο σπίτι του μέσα στη Θεσσαλονίκη, τότε σαφώς και συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος Best Fighter. Αυτό που μπορεί να κάνει το Μελέτη να αποδώσει καλά είναι να είναι χαλαρός. Να μην σκέφτεται το προηγούμενο παιχνίδι, να μην έχει την ψυχολογία του τι συνέβη στο προηγούμενο παιχνίδι και να αφήσει απλά να βγάλει το παιχνίδι του. Δηλαδή να είναι με την ψυχολογία που είχε στην Αγγλία. Για πολλά μάτς να πηγαίνω Θεσσαλονίκη, για αυτό το μάτι θα σκέφτομαι σε όλη τη διαδρομή, είναι το Παπαδημητρίου Μελέτης. Δεν ξέρω πόσο ο Μελέτης ο Κακουμπάβας έχει ψύχωση με το να πάρει τη ρεβάνς, όμως ξέρω ένα πράγμα σίγουρα, ότι ο Παπαδημητρίου μπορεί να ετοιμάζεται ένα χρόνο για το μάτς. Ο Μελέτης ετοιμάζεται από τη νύχτα που έφυγε από το Showtime. Το μήνυμα που έχω να πω στον Παπαδημητρίου είναι ένα, 30 Νοεμβρίου.